ας εκτεθώ. Του εγωισμού μας δεν αντέχω τι... Έκανες τεράστια επιτυχία με το Ελλάδα έχει ταλέντο στο Sky. Εσείς αναχώρησες το γεγονός ότι η Ελένη σε κάλεσε σαν καλεσμένο, σαν πρωτοκλασσά το παρουσιαστή. Α, όχι, δεν έχω τέτοια θέματα εγώ. Δεν έχω τέτοια θέματα και ξέρω ότι η Ελένη είναι και ένα άνθρωπο ο οποίο δεν θα το σκεφτόταν και ποτέ έτσι. Δηλαδή η Ελένη έχει να κάνει μια κουμπί. Να ανεβάσει αυτή την εκπομπή, να κάνει τα νούμερά της, ξέρει τι πρέπει να καλέσει. Πρέπει να καλέσει ηθοποιούς, υπάρχουν διάφορες υποχρεώσεις, ξέρεις πώς δουλεύουν αυτές. Κατά καιρούς έχει καλέσει και παρουσιαστές όμως. Έχει καλέσει, ναι. Εσύ έκανες ένα project που έφτανε 30%. Γιατί δεν σε κάλεσε, αφού είσαι και πρώην συνεργάτης της. Γιατί μου βάζετε τέτοια λόγια τώρα. Δεν ξέρω, μάλλον δεν ήμουν στο A-list. Δηλαδή στην πρώτη λίστα προτίμησης, ξέρω. Τα βλέπεις τα παιδιά σου, είσαι σε επαφή, γιατί είσαι σε διάσταση με τα παιδιά. Τα βλέπω, κυνηγάω να τα δω, προσπαθώ να κλέψω χρόνο. Μπορεί να πάω στο σχολείο τους για να τα δω έστω και για 5 λεπτά. Έτσι, δηλαδή να περάσω να δω πότε είναι το μεγάλο διάλειμμα, ναι, είμαι εκεί σε 5 λεπτά. Προσπαθώ να βρω χρόνο να τα βλέπω όσο πιο πολύ μπορώ, γιατί αυτό είναι το μότο της υπόθεσης. Δεν έχετε ορίσει ακόμη μέρες, δεν έχετε διαζύγιο για να έχετε χωρίς την τάδε μέρα παίρνεις τα παιδιά, την τάδε μέρα τα επιστρέφεις. Όχι, έχουμε μια καλή συνεννόηση όσον αφορά τα παιδιά, οπότε είναι ακόμα στη διαδικασία όλο αυτό το πράγμα. Εντάξει, δεν είναι κάτι το οποίο είναι ευχάριστο να το συζητάς. Ξέρεις, έρχεσαι λίγο σε σύγκρουση με τον εαυτό σου, το τι έχω καταφέρει στη ζωή μου, κάπου έχω αποτύχει. Είναι και έχει και τα παιδιά, ας πούμε, από πίσω, τα οποία, ξέρεις, πρέπει να είσαι ο πατέρας τους, να είσαι παρόν, όσο πιο πολύ μπορείς. Δυστυχώς η δουλειά μου είναι τέτοια που και καλά όταν ήμουνα, δεν μπορούσα να τα δω όσο θα έπρεπε. Το όνομα του Γιάννη ακουγότανε για το reality επιβίωσης. Ναι, ναι. Εσύ τον έσπρεψε, τον προσπάθησε να το πείσεις να μπει μέσα. Σαν τρελός, μα ήταν ο μεγαλύτερος φαν του Survivor πέρσι. Και τον θέλανε και από την παραγωγή πάρα πολύ. Γιατί ήταν και διαφορετικός, είχε και άποψη. Είναι και άνθρωπος ο οποίος όταν έχει άποψη θα την εκφράσει, ρε παιδί μου, θα την κρατήσει τον εαυτό του. Και έχει περάσει και ο Γιάννης φουρτούνες, κακά τα ψέματα, από τότε που έφυγε ο τεράστιος Αντώνης Βαρδής. Και είχαν μια σχέση, πώς να σου το πω, ρε παιδί μου, σαν δύο κρίκοι. Δηλαδή, όχι απλά πατέρας και γιος, ήταν και η δημιουργία στη μέση. Πολύ λίγοι ξέρουν ότι όλα τα τραγούδια του Αντώνη Βαρδί, μεγάλες επιτυχίες που έχει τραγουδήσει ο Ρέμος, όλοι, ο Βέρτης, όλοι. Τα έχουν μάθει τα τραγούδια από τον Γιάννη τον Βαρδί. Δηλαδή αυτό ήταν το demo που πήγαινε. Το demo ήταν πάντα από τον Γιάννη. Ο Αντώνης δεν τραγουδούσε τα τραγούδια του. Πιστεύω ότι θα του έκανε καλό. Mm-hmm. Και για ψυχολογικούς λόγους να απομακρυνθεί λίγο από όλα, γιατί έχει μέσα του μεγάλη στενοχώρια για αυτό το θέμα. Αγαπάμε τον Γρηγόρη Ανατόγλου. Είναι ο αφανής μάνατζερ μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όχι, για πες το αυτό. Είναι ο άνθρωπος που θα πάρω τηλέφωνο και θα συμβουλευτώ. Δηλαδή θα του πω, Γρηγόρη, μου έγινε αυτή η πρόταση. Ρε φίλε, τι κάνω. Δηλαδή μου το λέει και αυτό συνέχεια, φίλε, ότι αν σ' είχα, μου λέει μανατζάρι εγώ. Είναι ένας άνθρωπος που ξέρει να πουλάει τον εαυτό του, ο Γρηγόρης. Είναι δάσκαλος αυτό, είναι μέτρο. Γύρνα πίσω. Πόσα ανατροπές μπορείς να μου κάνεις. Έχω μοντάρει ολόκληρη συνέντευξη. Είναι να παίξει και εκείνη τη μέρα σκάει αυτό. Τα ακυρώνω. Πες μου, τι ώρα σε πήραν τηλέφωνο και αν σε πήρε ο ίδιος ο Ατζούνι ή κάποιος στην παραγωγή. Η μέρα που μιλήσαμε, είχε πάρει ήδη το προηγούμενο βράδυ. Αλλά περιμέναμε ρε παιδί μου να δούμε ότι όλες οι λεπτομέρειες είναι έτσι όπως πρέπει να είναι. Και όλα καλά. Πότε φεύγεις. Περιμένω να μου στείλει. Άρα φίλε, κάτσε. Αποκλειστικό τώρα θα μου στείλει ένα μήνυμα. Πότε πετάς τη ώρα. Ναι, μου είπαν να στείλω τώρα φωτογραφία από το διαβατήριο για να ετοιμαστούμε. Μου είχες πει στη συνέντευξη πριν από τρεις μέρες ότι ο άνθρωπος που συμβουλεύεσαι και ζητάς την άποψή του είναι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Ναι. Τη ζήτησε την άποψή του. Τι σου είπε. Φυσικά εννοείται. Ήταν από τους πρώτους που το έμαθε γιατί ο αδερφός μου μετά πήρε τον Γρηγόρη, νομίζω. Τι σου συμβούλεψε λοιπόν. Κοίταξε, μου είπε, φίλε, δεν μπορώ να σου συμβουλέψω τίποτα. Είναι μεγάλη επαγγελματική ευκαιρία για σένα. Πηγαίνεις, όρμα, κοίτα να είσαι, ξέρεις, ο καλύτερος που μπορείς να είσαι. Με το Σάκη μίλησε, σε περιμένει, είναι αγνώστο. Σάκη μίλησα κατευθείαν. Μου στείλε ένα πολύ απειλητικό μήνυμα. Εντάξει, δεν είναι όλα ρόδινα. Τα λέμε και αυτά. Μου στείλε, να ετοιμάσω μπαρμπεκιού, ερωτηματικό. Τι να εννοεί τώρα. Να σε ψήσει, ψάρι στα χείλη. Πιστεύεις ότι θα έχεις μόνο δύο εμφανίσεις ή θα έχεις και παραπάνω, γιατί έχει 25 μέρες ο Σάκης, δύο εσύ. Πώς είναι η μοιρασιά, πώς θα γίνει, τι θα κάνεις ακριβώς. Εντάξει, εγώ θα καλύπτω ένα μικρό μέρος της όλης διαδικασίας. Το ποιο μέρος ήταν αυτό δεν το έχω μάθει ακόμη. Περιμένω να κατέβω κάτω, να μιλήσω με τους υπεύθυνους της παραγωγής. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί η μισή ομάδα είναι και η ομάδα του Ελλάδα έχει ταλέντο. Οπότε είναι γνωστές φάτσες, γνωστά παιδιά. Και περιμένω να δώσω τον καλύτερο μου αυτό και να δικαιώσω την επιλογή που κάνα. Αυτό δηλαδή να το φέρω εις πέρας.